Στις 3 Ιουνίου ανέβηκε στην πλατφόρμα change.org η συλλογή υπογραφών για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη. Η Παγκρήτη Ανοιχτή Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία και καλεί τον κόσμο να συμμετέχει, βλέποντας ότι όσο το μαθαίνουν οι κριτικοί και όχι μόνο, τόσο μπαίνουν για να ενισχύσουν την προσπάθεια. Ότι το σημαντικότερο πράγμα για να προχωρήσει αυτή η υπόθεση είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια είναι η συλλογή των υπογραφών, διότι αν δεν ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες, αν δεν γίνει συνείδηση ότι στην Κρήτη έχουμε ανάγκη από ένα τέτοιο σχεδιασμό και από ένα τέτοιο μέτρο, προφανώς η πολιτική ηγεσία, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία δεν πρόκειται να ευαισθητοποιηθεί. Το θεωρούν προφανώς κάποια πολυτέλεια ή οτιδήποτε άλλο. Και μην ξεχνάμε ότι επειδή πρόκειται να γίνει ο βόρειος ο δικός άξονας της Κρήτης, θεωρείται από πολλούς ότι εν πάση περιπτώσει, αφού κάνουμε και αυτό, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Βασική διεκδίκηση της Επιτροπής είναι σε πρώτη φάση να συνδεθεί με τρένο το αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο θα καταλήγει στο Ηράκλειο, και στη συνέχεια να επεκταθεί η γραμμή παράλληλα με τον νέο ΒΟΑΚ σε όλους τους νομούς, αλλά και στα λιμάνια και αεροδρόμια του νησιού. Όπως τονίζουν τα μέλη της Επιτροπής, η Κρήτη φιλοξενεί περίπου το 20% των επισκεπτών της χώρας. Ο βόρειος ορικός άξονας είναι κάτι χρεωστούμενο για την Κρήτη. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και τουλάχιστον 40 χρόνια. Οι άξονες, ακόμα και αυτοί που θα κατασκευαστούν με το βόρειο ορικό άξονα, δεν αρκούν και δυστυχώς δεν έχει γίνει πρόβλεψη ούτε καν για να συνδεθεί το νέο αεροδρόμιο με την πόλη του Ηρακλείου. Και φυσικά από εκεί και πέρα θα έπρεπε να ακολουθήσουν και άλλες πόλεις, ενώ να συνδεθεί με ένα μέσο σταθερής τροχιάς όπως γίνεται σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια του κόσμου. Να θυμίσουμε πως ήδη έχουν ληφθεί ομόφωνες αποφάσεις για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη από τα Δημοτικά Συμβούλια των Χανίων, Ερεθύμνου, Ηρακλείου, Χερσονήσου, Μινώα Πεδιάδος και Αγίου Νικολάου, καθώς και Οροπεδίου Λασιθίου, ενώ και ο Περιφερειάρχης Κρήτης δεν είναι αρνητικός. Ο οποίος είπε μάλιστα ότι θα μεταφέρει αυτή την πρόταση στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει ακόμα κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση γι' αυτό. Και βεβαίως εμείς το θέμα δεν θέλουμε να τα αφήσουμε. Πριν από 3 μήνες τέθηκε το θέμα στη μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για την Οδική Ασφάλεια, μιας και οι τουρίστες αυξάνονται κατακόρυφα στην Κρήτη με τη δημιουργία νέων καταλυμάτων χωρίς να έχει προβλεφθεί σε επίπεδο υποδομών η ταυτόχρονη αύξηση των γιοταχής στους δρόμους του νησιού.